Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Grand Hotel. Σήμερα το βίντεό μας θα είναι γεμάτο suspense, καθώς κάθε βήμα οδηγεί σε ακόμη πιο περίπλοκα μυστικά. Ο Πέτρος και η Βασιλική είναι οι βασικοί ήρωες αυτού του δράματος και θα σας πω το γιατί. Είναι εκείνες οι στιγμές που τα πάντα μπορούν να αλλάξουν από ένα μόνο βλέμμα ή μια λάθος απόφαση. Πάρτε τον καφέ σας, καθίστε άνετα και ελάτε να βυθιστούμε στον κόσμο τους. Ο Πέτρος, με τη ματιά γεμάτη αποφασιστικότητα, στρέφεται προς τη Βασιλική και της λέει: «Πρέπει να φύγουμε από εδώ, να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά τα βάρη. Είναι προφανές ότι νιώθει πως η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει». Η Βασιλική, ωστόσο, έχει άλλα σχέδια. Του υπόσχεται ότι θα τον ακολουθήσει, αλλά πρώτα πρέπει να πάρει το γράμμα. Τον κοιτάει βαθιά στα μάτια, σαν να του λέει: «Είμαι μαζί σου», αλλά μέσα της ξέρει ότι η αποστολή της δεν έχει τελειώσει ακόμη. Προχωράει προς το συρτάρι με τα μαχαιροπύρουνα, εκεί που έχει κρύψει το γράμμα. Μόνο που δεν βρίσκεται πια στην ίδια θέση. Οι υποψίες την κυριεύουν. Σηκώνει το γράμμα και αμέσως καταλαβαίνει ότι κάποιος το έχει μετακινήσει. «Αυτή είναι η στιγμή να δράσω», σκέφτεται. Αλλά πριν προλάβει να κινηθεί, εμφανίζεται η Κυβέλη με εκείνο το σαρδόνιο χαμόγελο που ξέρει να φορέσει τόσο καλά. «Βασιλική, τελικά δεν κρατήθηκες μακριά μας. Φέρε μου το γράμμα αν θέλεις να γλιτώσεις», της λέει, και εκείνη παρά την πίεση δεν χάνει την ψυχραιμία της. «Δεν θα με σταματήσεις», απαντάει ήρεμα. «Θα έχεις σύντομα νέα μου». Η Κυβέλη, με το μυαλό να δουλεύει υπερορίες, της κλείνει ραντεβού στο δωμάτιο με τα λευκά είδη για την επόμενη μέρα. Τι άραγε να σχεδιάζει? Στο μεταξύ, η Αλίκη, γεμάτη ανησυχία, έχει αρχίσει να αμφισβητεί τα πάντα. Οι ισχυρισμοί της Βασιλικής για το Ρίγα και τη μητέρα της τριγυρνούν στο μυαλό της σαν μια ενοχλητική φωνή που δεν λέει να σοπάσει. «Η Βασιλική είναι ζωντανή», λέει στον αστυνόμο, με την ελπίδα να διαλευκανθεί επιτέλους αυτή η κατάσταση που μοιάζει με λαβύρινθο χωρίς έξοδο. Ο Ρήγας από την πλευρά του περιμένει με αγωνία τη στιγμή της αποφυλάκησής του, ακούγοντας τα νέα με μια σπίθα ελπίδας. Όλα μοιάζουν να συνδέονται με τη Βασιλική και η τύχη τους πλέον κρέμεται από μία κλωστή. Ο Πέτρος, χωρίς να χάνει χρόνο, αναζητά τη Βασιλική με αγωνία. Όταν τελικά τη βρίσκει, της λέει με επιμονή: «Πρέπει να φύγουμε και να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι επικίνδυνα εδώ για σένα». Η Βασιλική, με ένα ψεύτικο χαμόγελο, παπαντά: «Ναι, αδερφέ μου, αυτό θα κάνουμε». Υπόσχεται να το συναντήσει λίγο αργότερα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει άλλα σχέδια. Δεν είναι έτοιμη να αφήσει τα πράγματα στη μοίρα της. Μετά από την αποχαιρετιστήρια σκηνή με τον Πέτρο, η Βασιλική αποφασίζει να τηλεφωνήσει στην Κυβέλη. «Αν θέλεις το γράμμα, θα το έχεις», της λέει, με απόλυτη σιγουριά, «αρκεί να μου φέρεις ένα γενναιόδωρο ποσό ως αντάλλαγμα. Τίποτα δεν χαρίζεται σε αυτή τη ζωή. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους αυτό». Η Κυβέλη συμφωνεί, γεμάτη αδειμονία, και προετοιμάζονται για την επόμενη κίνησή τους. Η Αλίκη από την άλλη δεν μπορεί να βρει ησυχία. Κατευθύνεται προς τη μητέρα της με το βλέμμα γεμάτο αμφιβολία και ερωτήματα που δεν αντέχει άλλο να κρατάει μέσα της. «Μητέρα, ξέρεις κάτι για το γράμμα? Έχει σχέση με την εξαφάνιση της Βασιλικής?», τη ρωτάει, ελπίζοντας ότι θα βρει επιτέλους μια απάντηση που θα της δώσει λίγη γαλήνη. Η μητέρα της όμως παραμένει αδιάφορη. «Μην ανακατεύεσαι σε υποθέσεις που δεν σ' αφορούν», της απαντά με ψυχρότητα, κλείνοντας κάθε πόρτα επικοινωνίας. Η σιωπή της μητέρας κάνει την Αλίκη να ανησυχεί ακόμη περισσότερο. Ξέρει ότι κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω από όλα αυτά, αλλά δεν έχει τον τρόπο να το αποδείξει. Και όσο περισσότερο προσπαθεί να βρει απαντήσεις, τόσο πιο πολλά ερωτήματα γεννιούνται. Η Βασιλική φαίνεται να βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και κανείς δεν είναι πρόθυμος να βοηθήσει.
Η Αλίκη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Ξεκινά να ψάχνει για πληροφορίες μόνη της. Επισκέπτεται μέρη που μπορεί να βρει ίχνη της Βασιλικής. Πηγαίνει σε παλιά στέκια που γνώριζε ή σύχναζε η Βασιλική. Μιλάει με ανθρώπους που ίσως γνωρίζουν κάτι. Όλοι φαίνονται διστακτικοί, σαν να φοβούνται να μιλήσουν. Και αυτό την ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Συναντά έναν παλιό φίλο της Βασιλικής, τον Μιχάλη, ο οποίος της λέει ότι είδε την Κυβέλη να μιλάει με τη Βασιλική λίγες ημέρες πριν. Ήταν φανερό ότι κάτι συνέβαινε, της λέει. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την πεποίθηση της Αλίκης ότι η Κυβέλη είναι μπλεγμένη και αποφασίζει να την ακολουθήσει. Η Βασιλική φτάνει στο ραντεβού που έχει κανονίσει με την Κυβέλη, την ίδια ώρα που η Κυβέλη πλησιάζει με ένα όπλο στο χέρι. Η ένταση στον αέρα είναι σχεδόν απτή και το σκηνικό μοιάζει να είναι βγαλμένο από ταινία δράσης. Η Βασιλική, με ψυχραιμία που θα ζήλευε ο καθένας, ανοίγει τον γκάζι δημιουργώντας έναν ανησυχητικό θόρυβο που γεμίζει το χώρο. Και τότε παίρνει μια απόφαση που θα μπορούσε να αλλάξει τις ζωές όλων. Κλείνει το ρεύμα του ξενοδοχείου, σκορτώντας το σκοτάδι παντού. Στο μυαλό της, η ιδέα να τυλάξει το Grand Hotel στον αέρα έχει αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται. Και δεν υπάρχει πλέον γυρισμός. Το σκοτάδι την καλύπτει, αλλά ο κίνδυνος παραμένει. Ξαφνικά μια κραυγή σχίζει τη σιωπή. Τα φώτα ανάβουν ξανά και η Πελαγία μπαίνει στην κουζίνα μόνο για να βρει τη Βασιλική μέσα στα αίματα. Το θέαμα είναι ανατριχιαστικό. Το σώμα της Βασιλικής βρίσκεται ακίνητο και δίπλα της υπάρχει ένα χρυσό μαχαίρι, ακόμα λαμπερό μα καταραμένο. Η Κυβέλη μπαίνει μέσα και μόλις βλέπει το σώμα της Βασιλικής πανικοβάλλεται. Ξέρει ότι τα πράγματα έχουν πάρει δραματική τροπή και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ψάχνει τις τσέπες της Βασιλικής, μα το γράμμα δεν είναι πουθενά. Σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί, κλείνει τον γκάζι, συνειδητοποιώντας πως η Βασιλική σκόπευε να προκαλέσει έκρηξη. Η Κυβέλη διατάζει την Πελαγία με ψυχρότητα. «Πελαγία, πρέπει να καθαρίσεις αυτό το χάος». Μετέφερε το πτώμα κάπου αλλού και κρύψε το μαχαίρι. Η Πελαγία, με το φόβο να τη διαπερνά, ακολουθεί τις εντολές. Το μυαλό της είναι θολό, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Η Κυβέλη ενημερώνει το προσωπικό του ξενοδοχείου ότι η Βασιλική είναι νεκρή και όλοι ένας προς έναν μένουν σοκαρισμένοι. Η αίσθηση του τρόμου κυριαρχεί παντού και κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό το βράδυ. Ο Πέτρος από την πλευρά του είναι γεμάτος ανησυχία. Περιμένει τη Βασιλική, αλλά όταν η ώρα περνάει και εκείνη δεν εμφανίζεται, αποφασίζει να την αναζητήσει. Φτάνει στην κρυψώνα της και διαπιστώνει ότι τα πράγματά της είναι όλα στη θέση τους. Αλλά η ίδια είναι άφαντη. «Πού είσαι, Βασιλική?» αναρωτιέται φωναχτά, γεμάτος απόγνωση. Δεν έχει ιδέα για το τι έχει συμβεί. Και η αλήθεια είναι πολύ πιο τρομακτική από όσο μπορούσε να φανταστεί. Ο Πέτρος αποφασίζει να ψάξει περαιτέρω. Επισκέπτεται το ξενοδοχείο που διέμενε η Βασιλική, ελπίζοντας ότι θα βρει κάποιο στοιχείο. Όταν φτάνει, αντιλαμβάνεται ότι η ατμόσφαιρα είναι περίεργη. Το προσωπικό του ξενοδοχείου τον κοιτάζει με καχυποψία. Αλλά αυτό δεν το σταματά. Ρωτάει για τη Βασιλική και όλοι φαίνονται να αποφεύγουν τις απαντήσεις. Τελικά ένας υπάλληλος τον πλησιάζει και τον ψιθυρίζει. «Υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να γνωρίζετε. Φύγετε όσο είναι νωρίς». Ο Πέτρος αρνείται να υποχωρήσει. Με την επιμονή του καταφέρνει να μπει στην κουζίνα, εκεί όπου βρέθηκε η Βασιλική. Το βλέμμα του πέφτει στο πάτωμα, όπου παρατηρεί έναν μικρό λεκέ αίματος που δεν είχε καθαρίσει πλήρως. Η καρδιά του χτυπάει δυνατά. «Τι συνέβη εδώ?» αναρωτιέται. Κάτι μέσα του του λέει ότι η Βασιλική δεν έφυγε από μόνη της. Είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια, όποιο και αν είναι το κόστος. Στο μεταξύ, η Αλίκη, που έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι η μητέρα δεν σκρύβει περισσότερα από όσα αφήνει να φανούν, αποφασίζει να την παρακολουθήσει. Ένα βλάδι τη βλέπει να βγαίνει από το σπίτι με ένα φάκελο στο χέρι. Η Αλίκη την ακολουθεί διακριτικά και τη βλέπει να πηγαίνει σε μια απομονωμένη περιοχή όπου την περιμένει η Κυβέλη.
Οι δύο γυναίκες ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες και η μητέρα της την παραδίδει το φάκελο. Η Αλίκη, κρυμμένη πίσω από ένα θάμνο, προσπαθεί να ακούσει. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τελειώσει αυτή η ιστορία», ακούει την Κυβέλη να λέει. Η Αλίκη, με την καρδιά της να χτυπάει αδυνατά, συνειδητοποιεί ότι η μητέρα της είναι πολύ πιο μπλεγμένη από όσο φανταζόταν. Τώρα πια δεν υπάρχει επιστροφή. Πρέπει να βρει τι πραγματικά συνέβη στη Βασιλική και να φέρει στο φως όλα τα μυστικά που κρύβονται τόσο καιρό. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να πατήσετε το like και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Πείτε μας, πού έχει μπλέξει η Κυβέλη? Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!